Είμαι ο Βασίλης Λουτσόπουλος. Με λένε Νίκο Παντελίδη. Σωτήρης Χίτας. Κυριακή Μπάκα. Στάθης Πουλακίδας. Γιάννης Χατζηδιαμαντής. Στην κατασκευή είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα του Arduino και του App Inventor. Ο ρόλος μου είναι στο κατασκευαστικό κομμάτι. Γενικά ελέγχω όλους τους αισθητήρες πάνω στην κατασκευή, έτσι ώστε να εξομολύνουν τις τιμές τους. Ήμουν ο προγραμματιστής του Mindstorm στη ρομποτική. Ο ρόλος μου στο κομμάτι της κατασκευής είναι ο τεχνικός. Ο ρόλος μου στην κατασκευή είναι στον προγραμματισμό. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, δεν σκεφτόμασταν καν ότι θα φέρουμε στην Ελλάδα την τέταρτη θέση και ότι θα μπορούμε να συναγωνιστούμε εις άξια τις άλλες χώρες όπως Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, στις οποίες αυτές οι χώρες από την πρώτη δημοτικού κιόλας κάνουν εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία τους. Η ρομποτική έχει ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, γι' αυτό επέλεξα και να την ξεκινήσω. Επίσης, μ' αρέσει γιατί μέσα από αυτό αναπτύσσουμε την ομαδικότητα και την συνεργασία μεταξύ μας και ήθελα να έρθω σε επαφή με καινούργια παιδιά και να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το στόχο μας. Όταν μάθαμε το θέμα που ήταν το Food Matters της Ολυμπιάδας, έπρεπε να φτιάξουμε μια ρομποτική κατασκευή η οποία θα μπορούσε να μειώσει την πείνα και τον υποσυτισμό στον πλανήτη, να έχει μια έξυπνη καλλιέργεια και εμείς έπρεπε να σκεφτούμε κάτι καινοτόμο. Έτσι σκεφτήκαμε την ενυδριοπονία. Η κατασκευή αυτή συμβάλλει, ας πούμε, το κυρίως πράγμα είναι η εξάλειψη της πείνας και να βρεθεί ένας τρόπος για να τρέφονται όλοι σωστά και εύκολα και γρήγορα. Πιστεύω βοηθάει να αλλάξουμε τον τρόπο καλλιέργειάς μας σήμερα. Διότι έτσι μπορούμε να χαλάμε λιγότερα λεφτά, λιγότερα χρήματα, να εξοικονομούμε ενέργεια, έτσι ώστε οι αγρότες και γενικά ο κόσμος να παίρνει περισσότερα μαρούλια σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Έχουμε φτιάξει αυτή την κατασκευή που στην ουσία παράγει λαχανικά και ψάρια ταυτόχρονα. Τα λαχανικά τρέφονται από τις ακαθαρσίες των ψαριών που μετατρέπονται σε νητρικά άλατα ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα. Το νερό ανεβοκατεβαίνει στις ρίζες των φυτών έτσι ώστε να μην ξεραθούν. Σιγά σιγά προσπαθήσαμε αυτό να του δώσουμε ζωή και να το κάνουμε στην πράξη. Να φτιάξουμε μια τέλεια ρομποτική κατασκευή ενυδροπονίας, η οποία θα είναι αυτόνομη και αυτόματη. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά, ήρθαμε πολύ πιο κοντά με τα παιδιά. Δούλεψαμε αμέτρητες ώρες, αμέτρητα προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω. Κάτσαμε και μέσα σε 9 μήνες τη λύσαμε και την παρουσιάσαμε στην Ταϊλάνδη. Για μένα ήταν μια ξέχαστη εμπειρία. Πιστεύω ότι ήμουνα τους τυχερούς που έζησαν αυτή την εμπειρία. Θα πρότεινα και σε όλα τα παιδιά να αρχίσουν τη ρομποτική, όχι μόνο για τα ταξίδια και για τους διαγωνισμούς, αλλά γιατί μαθαίνουμε πράγματα και δουλεύουμε σαν ομάδα και πιστεύω αυτό είναι που μετράει. Γνωριστήκαμε από παιδιά από άλλες χώρες, ανταλλάξαμε γνώμες, κάναμε φιλίες. Παίξαμε παιχνίδια μαζί, χαρήκαμε για τις επιτυχίες του άλλου, χαρήκαν και για τη δικιά μας επιτυχία. Γνωρίσαμε καινούργιους νέους πολιτισμούς. Ήταν αρκετά δύσκολος ο διαγωνισμός. Οι κριτές μας κάνανε πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλά πράγματα και γενικά ήταν πιεστικό. Αλλά νομίζω ότι πήραμε μια πάρα πολύ καλή θέση και θα πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό. Για μένα είχε μεγάλη σημασία η θέση που πρωτοκριθήκαμε στη ρομποτική, επειδή ήταν και η πρώτη μας φορά που πήγαμε. Και θεωρώ επίσης ότι η κατασκευή μας το άξιζε. Τελικά η ρομποτική είναι το μέσο το οποίο μας έκανε αυτό το όμορφο ταξίδι στα παιδιά και στους γονείς, παρόλο το άγχος, την κούραση, το στρες που είχαμε. Αλλά γύρισαμε γεμάτη ικανοποίηση. Από όλο λοιπόν το ταξίδι μας, αυτό που μας έμεινε, που μου έμεινε σε μένα προσωπικά, είναι ότι μέσα από την Ελλάδα της κρίσης, μέσα από την Ελλάδα με τα 1002 προβλήματα που έχουμε, υπάρχουν κάποια παιδιά που αν θέλουν εργάζονται και σηκώνουν τη σημαία της Ελλάδας ψηλά.